Ο Κύβος ερήφθη για τις απολύσεις και την κινητικότητα στο δημόσιο μετά την τελική συμφωνία κυβέρνησης Τρόικα. Υπάρχουν θέματα σχετικά με τους φύλακες, τα κενά ενδεχομένως. Όχι, όχι. Στα θέματα αυτά είναι ξεκαθαρισμένα ό,τι έχουμε ανακοινώσει και από εκεί και πέρα σας λέω. Θα πάμε και στα άλλα θέματα. Μέσα στο 2013, 25.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα τεθούν σε διαθεσιμότητα. Σε πρώτη φάση, μέχρι τέλος Ιουλίου, 4.250 δημόσιοι υπάλληλοι. Από πού θα προέλθουν? 2.200 θα είναι σχολικοί φύλακες, περίπου 2.000 εκπαιδευτικοί που προέκυψαν μετά από αξιολόγηση, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται περίπου 500 καθηγητές πληροφορικής και 50 υπάλληλοι του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Εχμές κατά των δημάρχων για την καθυστέρηση στην αξιολόγηση που οδήγησε σε οριζόντια διαθεσιμότητα, άφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο δίκαιοι μπορούμε υπό τις συνθήκες. Αν οι Δήμοι είχαν κάνει τη δουλειά τους, δηλαδή τα οργανογράμματα, θα ήμασταν πιο δίκαιοι. Είναι δύσκολες αποφάσεις. Κρίναμε ότι δεν θα επέλθει η καταστροφή της χώρας χωρίς τους σχολικούς φύλακες. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, ακόμη 8.250 υπάλληλοι θα τεθούν σε κινητικότητα. Σε αυτούς περιλαμβάνονται 3.500 δημοτικοί αστυνομικοί, μαζί με άλλους 1.500 εκπαιδευτικούς, 2.000 υπαλλήλους υπουργείων και 1.200 υπαλλήλους που θα αναζητηθούν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο θα τεθούν σε διαθεσιμότητα άλλοι 12.500 δημόσιοι υπάλληλοι. Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, αναφερόμενος στην κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας, άφησε να εννοηθεί ότι ο θεσμός είναι πλέον ξεπερασμένος. Σήμερα το παρεμπόριο είναι οργανωμένο έγκλημα και η αντιμετώπιση του χρειάζεται ισχυρότερα όπλα που οι Δήμοι δεν διαθέτουν. Η προσπάθεια των Δήμων στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν απέδωσε. Αν κάποιος μπει στη δεξαμενή της κινητικότητας, ή θα πάει στη θέση που του προσφέρεται ή θα φύγει. Οι υπάλληλοι που θα βγουν σε διαθεσιμότητα θα αρχίσουν άμεσα να αμείβονται με το 75% των αποδοχών τους και αν μέσα σε 8 μήνες δεν μετακινηθούν σε άλλη θέση, θα απολυθούν. Από κόσκινο θα περάσουν τα πτυχία και τα δικαιολογητικά όσο τεθούν σε διαθεσιμότητα, με έμφαση στους υπαλλήλους δημοτικής αστυνομίας για ενδεχόμενα πλαστά πιστοποιητικά. Καυτό θέμα όμως παραμένουν οι απολύσεις. Η δέσμευση της κυβέρνησης είναι για 4.000 αποχωρήσεις μέσα στο 2013 και 11.000 το 2014. Δηλαδή 15.000 υπάλληλοι θα δουν την έξοδο από το δημόσιο. Θετικό είναι το Υπουργείο Εσωτερικών στην ένταξη της ενδοδημοτικής μετακίνησης υπαλλήλων στο δεύτερο κύμα κινητικότητας στα τέλη του χρόνου. Οι υπάλληλοι αυτοί θα προσμετρηθούν στους 25.000 σε διαθεσιμότητα. Να υπάρξει ενδοδημοτική κινητικότητα άμεσα, δηλαδή από το Σεπτέμβριο. Αυτό σημαίνει πως οι Δήμοι θα μπορούν να ανταλλάξουν ή να μετακινήσουν υπαλλήλους μεταξύ τους για την κάλυψη των αναγκών τους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, αφορά 2.741 υπαλλήλους. Ερώτηση στη Βουλή για τα ελληνικά αμυντικά συστήματα και την ενδεχόμενη κατάργηση συγχώνευσή τους που θα οδηγήσει σε απολύσεις, κατέθεση η Αλέκα Παπαρίγα.